Κυρία Κοζηράκη, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας. Είστε στο Αρκαλοχώρι. Είμαστε εδώ στο χώρο δίπλα από το Δημαρχείο, όπου έχουν συγκεντρωθεί όλες οι πολιτικές προστασίες και ο κύριος Τηλιανίδης, ο υπουργός, η αστυνομία, ο στρατός, ο Ερυθρός Σταυρός. Και αυτή τη στιγμή υποδεχόμαστε τις πρώτες σκηνές που φέρνει ο στρατός, 50 σκηνές, και οι οποίες μοιράζονται στα χωριά έτσι ώστε να στηθούν σήμερα το βράδυ για τον κόσμο. Ναι, είμαστε σε αυτή τη φάση λοιπόν. Έχουμε την εικόνα, κυρία Κοζηράκη, για τους ανθρώπους, δηλαδή πόσοι άνθρωποι θα στεγαστούν εκεί στο εκθεσιακό, είχαμε ακούσει, δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό, με οι σκηνές που θα πάνε. Αυτή τη στιγμή φτάνουν πρώτα 50 πρώτες σκηνές των 10 τόμων. Καταρχήν θα στηθούν 30 σκηνές στο εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου. 20 θα μοιραστούν σε 5 οικισμούς, χωριά που πάθαν σοβαρές καταστροφές. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας έρχονται επιπλέον 50 σκηνές των 10 τόμων, οι οποίες θα στείνονται στο εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου, που θα φιλοξενήσει τον περισσότερο κόσμο. Ναι. Ισχύει ο αριθμός αυτός των 2.500 ανθρώπων, κυρία Κοζηράκη? Κατά τα λεγόμενα είναι αυτά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ένας μεγάλος αριθμός εξ αυτών, οι οποίοι έχουν φύγει από την περιοχή και άλλοι οι οποίοι δεν θέλουν να φύγουν από τα, mm-hmm. από τα χωριά τους. Γι' αυτό και θα στηθούν και σε σκηνές σε αυτά τα χωριά τα οποία έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, τα οποία είναι χωριά γύρω από το Αρκαλοχώρι και τα χωριά γύρω από το Αρκαλοχώρι. Ναι. Κάτι άλλο που είναι στον προγραμματισμό να γίνει έτσι σε αυτές τις πρώτες ώρες, κυρία Κοζηράκη, εκεί ήδη στην περιοχή? Ήδη έχουν παραγγελθεί γεύματα για σύντηση 1.000 ατόμων, τα οποία θα μοιραστούν στο εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου. Αύριο, συζητώντας με τον Μητροπολίτη Ανδρέα εδώ, ξεκινάει η εκκλησία να λαμβάνει και ξεκινάει τη σύντηση για τους ανθρώπους που μείναν άστεγοι, δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Και σήμερα το βράδυ θα παραμείνουμε εδώ όλοι, από τον Υπουργό μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο που μπορεί να βοηθήσει σε όλη αυτή την κατάσταση, όπου συνεχώς κουνάει. Συνεχώς. Ναι, πήραμε λίγο νωρίτερα, μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων, τον κύριο Κοκοσάλη, και μας έλεγε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, που σας δίνω συνέντευξη, νιώθουμε ένα πολύ ισχυρό μετασεισμό πάλι στην περιοχή. Και αυτή κουνάει, έχει δηλαδή χτυπηθεί. Ναι, κουνάει συνέχεια. Ναι. Εμείς βρισκόμαστε σε ένα χώρο σαν είναι το προάβλιο ενός σχολείου ουσιαστικά. Mm-hmm. Και είναι σε τσιμέντο, είναι σε άσφαλτο πάνω. Συνεχώς κουνάει, δηλαδή ανατακτά χρονικά διαστήματα, αφού πλέον έχουμε συνηθίσει και ναι. ούτε καν το ναι, σχολιάζουμε. Δεν το σχολιάζουμε. Ναι. Δηλαδή ναι, ότι ναι. θα φτάναμε και σε αυτό το σημείο, κυρία Κοζηράκη. Επίσης θα γίνουν το βράδυ αργότερα, για να υπάρχει και επίστοση χρόνου ασφαλείας, θα γίνουν και ανακοινώσεις από τον καθηγητή τον κύριο Λέγκα σχετικά με το σεισμό, αν ήταν ο κύριος σεισμός και ο μετασεισμός. Από ό,τι κατάλαβα θα πρέπει να φτάσουμε τη νύχτα για να το κάνει αυτό με μεγαλύτερη ασφάλεια, μετά τις 10 η ώρα το βράδυ δηλαδή. Θα γίνουν ανακοινώσεις από τον κύριο Λέγκα σχετικά με τη σεισμική δραστηριότητα όλη. Αυτό που είχε αναφέρει, ναι. Το είχε αναφέρει στη συνάντηση που υπήρξε εκεί το μεσημέρι, ότι 10 η ώρα το βράδυ θα υπάρχει έτσι μια πρώτη εκτίμηση για το τι γίνεται. Μια πιο ασφαλής εκτίμηση, ναι. Αν και ο ίδιος δήλωσε ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός, μια μεγάλη μετασεισμική δραστηριότητα, αλλά ότι δεν θα υπάρξει σεισμός τουλάχιστον αυτής της κατηγορίας και αυτής της έντασης, αλλά με ασφάλεια αυτό μπορεί να υποθεί μετά τις 10 η ώρα το βράδυ. Κυρία Κοζηράκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, γιατί ξέρουμε ότι και εσείς εκεί τώρα είναι κρίσιμες αυτές οι ώρες, τρέχετε πάνω κάτω. Αγχωτικά, γιατί νυχτώνει, πια ξεκινάει η νύχτα σε λίγο και τώρα ξεκινάει το στήσιμο των σκηνών. Ναι, οπότε θα χρειαστεί και αυτό κάποιο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη να ευχηθούμε σε εσάς και τους ανθρώπους. Επίσης.